Πάμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα θέμα το οποίο έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, εφόσον έχουμε προσαγωγή συνοριοφυλάκων για εμπλοκή σε υποθέσεις διακίνησης μεταναστών στον Εύρο. Ο συνάδελφος, ο Απόστολος Τζεμιδάκης, έχει όλο το ρεπορτάζ. Απόστολε. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς αυτό, τουλάχιστον 5 συλλήψεις συνοριοφυλάκων, φαίνεται πως προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Επλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης παράτυπων μεταναστών στον Εύρο. Πρόκειται για έναν αθυπαστυνόμο και 4 αρχιφύλακες που προέρχονται από το τμήμα συνοριακής φύλαξης Δίδυμο Τείχου. Όπως προέκυψε από την έρευνα την οποία έκαναν άντρες της ελληνικής αστυνομίας, φαίνεται ότι τουλάχιστον από τον Οκτώβρη του 2022 ήρθαν σε επαφή με μέλη κυκλώματος διακίνησης παράτυπων μεταναστών και βοηθούσαν στην είσοδο των μεταναστών, δηλαδή τρίτων χωρών, προς την χώρα. Αυτό έγινε, το διαπίστωσαν ενδεχομένως και οι Έλληνες αστυνομικοί. Υπήρξε και η σχετική ανακοίνωση από πλευράς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Φαίνεται ότι οι εν λόγω άντρες, οι κατηγορούμενοι, βοήθησαν τουλάχιστον σε 12 περιπτώσεις την παράνομη είσοδο στο ελληνικό έδαφος αγνώστου αριθμού πολιτών τρίτων χωρών. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, φαίνεται πως βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. Να δούμε το τι ακριβώς κατασχέθηκε. 26.550 ευρώ, 59 κινητά τηλέφωνα, 12 power banks, 2.120 δολάρια Αμερικής, 850 λίρες Τουρκίας, 23 λίρες Αγγλίας, 77 λέει Ρουμανίας, πλήθος χαρτονομισμάτων από χώρες της Ασίας και τέλος μία τραπεζική κάρτα. Μιλάμε πραγματικά για αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό το οποίο συγκέντρωσαν. Μάλιστα, ρεπορτάζ από τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του Εύρου αναφέρουν ότι έγιναν αντιληπτοί από κατοίκους οι οποίοι διαπίστωσαν αρκετά έντονη χρηματική δραστηριότητα των 5 αυτών ατόμων το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να πούμε όμως ότι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον του εισαγγελέα για να δούμε το τι ακριβώς θα τους ασκηθεί.